το διαστημικό σκάφος Juno της NASA επισκέφθηκε το δορυφόρο Ιό του Δία για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες. Η NASA και το Southwest Research Institute δημοσίευσαν μια νέα σειρά εικόνων που δείχνουν το περίφημο ηφαιστειογενές φεγγάρι σε μια κατάσταση αναπάντεχα ήρεμη. Το διαστημόπλοιο Juno ξεκίνησε το 2011 και εισήλθε σε τροχιά γύρω από τον Δία το 2016. Η τροχιά της Γης στέλνει το Juno σε μια υψηλά ελλειπτική πορεία, επιτρέποντάς του να πλησιάζει κοντά στους πόλους του Δία, πριν απομακρυνθεί από τον πλανήτη. Η NASA επέκτηνε την αποστολή του με σκοπό την εξερεύνηση μερικών από τα μεγαλύτερα φεγγάρια του πλανήτη Δία. Η Ιώ είναι ένα από αυτά τα φεγγάρια. Το διαστημόπλοιο πέρασε αρχικά από απόσταση 1.500 χιλιόμετρων από το φεγγάρι τον Δεκέμβριο του 2023, προσεγγίζοντας πιο κοντά από κάθε άλλο διαστημικό σκάφος, εκτός από το διαστημικό σκάφος Γαλιλαίο της NASA το 2001. Κατά τις προηγούμενες μέρες, το Juno κατάφερε να ολοκληρώσει τον 58ο κύκλο του, πράγμα που σημαίνει ότι το διαστημόπλοιο έχει πλέον περάσει για δεύτερη φορά από αυτήν την απόσταση. Η Ιώ έχει την ατυχία να είναι ένα αντικείμενο σε ένα μεγάλο βαρυτικό παιχνίδι, καθώς ο Κολοσσιαίος Δίας και το φεγγάρι Ευρώπη τραβούν το εσωτερικό της Ιούς και το μετατρέπουν σε μια εστία ενεργής ηφαιστειακής δραστηριότητας. Ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι η Ιώ έχει έναν παγκόσμιο ωκεανό μάγματος κάτω από την επιφάνειά της. Άλλοι πιστεύουν ότι ένας υπερθερμενόμενος πυρήνας από στερεό μέταλλο δημιουργεί τα ηφαίστεια. Χρησιμοποιώντας το Juno για να εξετάσουν την Ιώ, οι επιστήμονες ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να καταλάβουν πώς ακριβώς λειτουργεί ο πλανήτης και τα ηφαίστειά του. Η επεκτηνόμενη αποστολή του Juno θα διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025.